Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι συνέλληνες μου. Όλοι ασχολούνται με το Σόρα. Αυτό το θέμα δεν είναι, ρε παιδιά, ο Σόρας. Το θέμα είναι η Ελλάδα. Γιατί τελικά το θέμα στην Ελλάδα είναι ο Σόρας, ή μήπως είναι? Δεν είναι η Ελλάδα το θέμα? Είναι ο Σόρας το θέμα? Με ανεβάζουν απατεώνα, με έχουν πει αντίχριστο, με λένε Εβραίο, με λένε Μασόνο. Τους λέω ότι θα τους δίνω τόσο άγρια που δεν το φαντάζονται. Τους έχω μεγάλες εκπλήξεις. Αν και αυτό με τον Αντίχριστο το έχουν στήσει χρόνια. Ξέρετε, μια σκηνή και γιορτή, θα το πούμε και αυτό. Λένε λοιπόν και φωνάζουν ότι θα έρθει ο 666. Ποιος είναι αυτός, το ξέρετε το κύριο? Εγώ είμαι. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, αλήθεια σας λέω. Γελάτε. Να το αποδείξω. Ο άνθρωπος στη γη, για να δημιουργηθεί, όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, η δομή μας είναι ο άνθρακας 12. Ο άνθρακας 12 έχει 6 ηλεκτρόνια, 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια. Όταν έχεις άλλη σύνθεση από τα 6-6-6, έχεις άλλο υλικό. Σε όλο τον πλανήτη, όλα τα υλικά, αέρας, νερό, γη, άνθρωποι, ζώα, τα πάντα, έχουν μόνο 3 πράγματα στο άτομό τους. Γύρω από το άτομο, όταν σπάμε το άτομο, γύρω από τον πυρήνα περιστρέφονται πάντα νετρόνια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια. Τίποτα άλλο. Το ατσάλι έχει περισσότερα ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. Ο αέρας λιγότερα. Το νερό περισσότερα. Σύμφωνα με την πυκνότητα. Ο άνθρωπος, για να υπάρχει άνθρωπος, έχει πάντα 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Εσύ είναι ο Αντιχριστός! Ο άνθρωπος δεν είναι το 666! Μόνο τα ζώα μας έχουν τρελάνει! Οι άνθρωποι είναι το 666! Εάν δεν έχεις 6 ηλεκτρόνια, 6 πρωτόνια και 6 νετρόνια, δεν είσαι άνθρωπος, είσαι κάτι άλλο, ένα άλλο υλικό! Και ο άνθρωπος θέλει αρχηγό! Ένα ζώο! Θα το κρεμάσω όπου το βρω! Εμείς είμαστε οι 666, ρε! Που οι γαμοθρησκείες έχουν ψήσει ότι θα έρθει ο μαλάκας. Κανένας δεν θα έρθει, ρε! Εσύ έχεις το κτίνος μέσα σου. Γιατί εσύ τροφοδοτείς όλα αυτά τα κτίνη και συμβαίνουν αυτά γιατί με ελεύθερη συμβούλιση γίνεται. Φτάκι λοιπόν το δούλεμα μέχρι εδώ. Πάρτε λοιπόν την ανθρώπινη ύπαρξή σας και σηκωθείτε πάνω. Και αυτοί φοβούνται πιο πολύ από σένα. Το φόβο σου σου έχουν μεταδώσει.